Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 4 Νοεμβρίου, και είναι κοντά σας όπως κάθε Πέμπτη 1 το μεσημέρι η εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογοι. Προσπαθώντας να φωτίσουμε πτυχές στις θεματικές ενότητες της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού, μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του στούντιο Ρέθυμνο 980. Εδώ στους διαλόγους ενθαρρύνουμε συζητήσεις γύρω από κέρια ζητήματα της ζωής, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, παρουσιάζοντας ανθρώπους που με το έργο, τη δράση και το λόγο τους εμπνέουν, προωθώντας την καινοτομία στη σκέψη, χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έχουμε πει και άλλες φορές, είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις, ώστε να αναδείξουμε την ουσία των θεμάτων που απασχολούν και προβληματίζουν την κοινωνία μας. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο 980». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή Διάλογοι έχουμε πει πολλές φορές πόσο ευεργετική είναι η τέχνη, οι τέχνες γενικότερα, σε όλες τις μορφές τους και πόσο μπορεί να λειτουργήσει ως φάρμακο, ως παρηγοριά και για ολόκληρη την κοινωνία, δημιουργώντας τα κατάλληλα πλαίσια για ευημερία και ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Με αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια της οικονομικής κρίσης και συνεχίζουμε να βιώνουμε, η πανδημία άλλωστε το απέδειξε αυτό, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς την προσφορά της τέχνης στη ζωή μας, γιατί βοηθάει στα ζητήματα διαχείρισης, εκτόνωσης, πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κάνει την παραδοχή ότι οι τέχνες έχουν ευεργετική επίδραση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων και ότι η συμμετοχή σε αυτές επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης γίνονται πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα που αξίζει τον κόπο να τα δώσουμε στην κοινωνία, να τα γνωρίσει η κοινωνία, τα οποία πράγματα προξενούν θετική εντύπωση. Ένα από αυτά είναι ότι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Εργαστήριο Μουσικής Θεάτρου Κινηματογράφου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και με συνδιοργανωτές στην περιφέρεια Κρήτης, στους Δήμους Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, για φοιτητές όλων των ειδικοτήτων, επαγγελματίες υγείας και όλους όσους επιθυμούν να αναπτύξουν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες μέσα από την διεύρυνση της σχέσης τους με το ρυθμό, τη μουσική και τα ακουστά. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον κύριο εμπνευστή της σημαντικής αυτής προσπάθειας, τον κύριο Γιάννη Παπατζανή, μουσικό. Κύριε Παπατζανή, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογοι. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και για την τιμή να μπορέσουμε να πούμε έτσι μερικά πράγματα μαζί και για το πρόγραμμα, αλλά γενικά έτσι και για τις τέχνες. Είναι πολύ επίκαιρο το γεγονός να συζητούμε σήμερα εδώ για το θέμα του πόσο ευεργετικές είναι οι τέχνες σε περίοδους κρίσης, αλλά και προληπτικά σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι είναι επίκαιρο γιατί υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεργασίας των δύο υφυπουργείων του πολιτισμού και του Υφυπουργείου Ψυχικής Υγείας σχετικά με την πολιτιστική συνταγογράφηση. Κάτι για το οποίο όσοι θυμούνται παλιές μου συνεντεύξεις, έχω κουβεντιάσει και στο παρελθόν. Έχω μιλήσει όχι για πολιτιστική συνταγογράφηση με αυτό το μότο, αλλά για το να συνταγογραφείται η τέχνη και οργανωμένες δραστηριότητες σε σχέση με αυτήν. Θα έχουμε την δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά πράγματα και εγώ σας ευχαριστώ πάντως για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Παπατζανής χαρακτηρίζεται για την δεξιοτεχνική ικανότητα στην εκτέλεση οργάνων στα παραδοσιακά κρουστά της Κρήτης και του νότιο-ανατολικού Αιγαίου. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκτελεστές παραδοσιακής μουσικής.
Έχει συνεργαστεί με μουσικούς από πολλές χώρες όπως τις Ινδίες, το Ιράν, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αρμενία, την Ανδαλουσία, το Αζερμπαϊτζάν και αρκετές χώρες ακόμα. Έχει συνεργαστεί με τους Ροζ Ντέιλι, Γιώργο Ξυλούρη, Βασίλη Σταυρακάκη, Ψαραντώνη, Ζαχαρία Σπυριδάκη, Δημήτρη Ζουρό, Αχιλέα Περσίδη και αρκετούς ξένους, παίζοντας κρουστά και τραγουδώντας τα τελευταία 25 χρόνια. Η βάση του τραγουδιστικού ρεπερτορίου του είναι η κριτική μουσική, αλλά ταυτόχρονα προσεγγίζει και μουσικά ιδιώματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παράλληλα, εξελίσσει τις τεχνικές του αιγαιακού παραδοσιακού κρουστού, το γνωστό ως τουμπάκι ή νταουλάκι, ενώ χρησιμοποιεί κρουστά και παραδόσεις και άλλων χωρών. Έχει συνθέσει πρωτότυπη μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, για χοροθέατρο, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές παραγωγές. Έχει πολυετή εμπειρία από την πραγματοποίηση σεμιναρίων διδασκαλίας ρυθμού και κρουστών σε πόλεις της Ελλάδας, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αθήνα και σε πόλεις του εξωτερικού όπως Κύπρος, Βαρκελόνη, Βιέννη, Γενέβη, Μιλάνο και άλλες. Ο γνωστός μας Ροζ Ντέιλι αναφέρει για τον Γιάννη Παπατζανή ότι έχει αφιερώσει πολλά χρόνια στη μελέτη των μουσικών ιδιωμάτων και τεχνικών πολλών διαφορετικών κρουστών οργάνων, παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων. Πρόσφατα στράφηκε προς τον Νταούλη το μόνο κρουστό που παραδοσιακά συσχετίζεται με την κριτική μουσική, στο οποίο ανέπτυξε νέες τεχνικές, μια νέα μουσική προσέγγιση, η οποία προσφέρει νέες δυνατότητες που δεν προϋπήρχαν στο παραδοσιακό, ιδιαίτερα λιτό τρόπο παίξηματος. Το αποτέλεσμα αυτού του νέου τρόπου παίξηματος έχει διευρύνει αισθητά τις δυνατότητες του οργάνου χωρίς κανένα συμβιβασμό πάνω στα βασικά παραδοσιακά αισθητικά στοιχεία. Αυτά λέει ο Ροζ Ντέιλι για τον Γιάννη Παπατζανή. Κύριε Παπατζανή, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο τρόπο ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική? Ήρθα σε επαφή με την φιλαρμονική στο Ρέθυμνο, όπως και πάρα πολύ μουσική άλλη τότε, σε μια, να πούμε, πολύ προοδευτική για την εποχή συνθήκη της Δημοτικής Φιλαρμονικής, με τους ανθρώπους που τότε είχαν την έμπνευση να εντάξουν μέσα από νέα παιδιά, μικρά, μεγαλύτερα, και να μπορέσουν έτσι να προσφέρουν την δυνατότητα, αυτό που θα λέγαμε σήμερα ένα L-συστέμα, ξέρουμε όλοι για το L-συστέμα που εντάσσει παιδιά, ναι, νέα, έφηβους, προέφηβους, προέφηβική ηλικία κλπ. Και τα εντάσσει μέσα σε σύνολα, μουσικά σύνολα. Να πούμε εδώ ότι οφείλουμε πάρα πολλά γι' αυτό ως πόλη, αλλά και κοινωνία, και ασφαλώς πολλά περισσότερα εμείς οι μουσικοί, στον Κώστα Αποστολάκη, στον δάσκαλο όπως όλοι τον λέμε, γιατί ήταν και είναι για μας δάσκαλος και στη μουσική, αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν στον τρόπο από, που... Από τους πρωτοπόρους μουσικούς. Πρωτοπόρους, βεβαίως. Βεβαίως. Είχα την τύχη λοιπόν να πούμε εδώ ότι οι γονείς όλων μας εμπιστεύτηκαν τον Κώστα Αποστολάκη, οπότε είχαμε την συγκυρία, την καλή τύχη να μπορέσουμε έτσι να, για τουλάχιστον 7 με 8 χρόνια, να πάρουμε και κάτι σαν υποτροφία, δηλαδή να μπορέσουμε να σπουδάσουμε χωρίς να το πληρώσουμε. Το λέω αυτό και σαν αγαθό, γιατί έχει πολλά κοινά σημεία με αυτό που κάνουμε σήμερα, και όχι ως προϊόν. Και βέβαια να... Αλλά όλη αυτή, δηλαδή, η προσφορά η δικιά τους ήταν αφιλοκερδή. Ναι, ήταν αφιλοκερδός, γιατί εμείς συμμετείχαμε, ας πούμε, συμμετείχαμε στην μπάντα χωρίς να πληρωνόμαστε δωρεάν. Όταν λέμε για μπάντα, μιλάμε για ανήκουστο για την Κρήτη τότε νούμερο συμμετεχόντων. Μιλάμε για 400 άτομα. Δηλαδή, θυμάμαι, κατεβαίναμε στις υπηρεσίες που λέγαμε τότε, δηλαδή στη Μεγάλη Παρασκευή, και χωριζόμασταν σε δύο μπάντες, όπου η μπαντίνα, δηλαδή η μικρή μπάντα, είχε 150 με 160 άτομα. Μεγάλα νούμερα. Και μπορώ να πω, αυτό που θυμάμαι ήταν πολύ συγκινητικό, ότι παίζαμε αρκετά καλά. Δεν θα πω για μένα, αλλά λέω ως σύνολο, τελικά ο ένας τον άλλο δημιουργούσε μια άμυλα και μπορούσαμε να παίξουμε πολύ καλά. Την αγαπήσαμε τη μουσική. Από αυτό το φυτώριο... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Από αυτό το ξεκίνημα θα μπορούσε να πει κανείς ότι βγήκε μια ομάδα, ένας πλούσιος κόσμος, ο οποίος βοήθησε τις τέχνες εδώ στο Ρέθυμνο. Περισσότεροι από 200 μουσικοί. Δεν είμαστε όλοι στο Ρέθυμνο. Έτσι, τώρα, δηλαδή, όχι, αλλά έφυγαν σε άλλα μέρη. Έφυγαν, αλλά έχει και πάρα πολλούς μουσικούς που έχουν μείνει στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον οι μισοί. Οι υπόλοιποι όμως φύγανε σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα. Ναι. Αρκετοί είναι στην Αθήνα και είναι και κορυφαίοι μουσικοί.
έχει μεγάλη σημασία, γιατί το ρέθμινο δεν είχε παράδοση στη δυτική μουσική. Είχε παράδοση στην παραδοσιακή μουσική. Άρα αυτό έτσι ήταν ένα ξεκίνημα και στις άλλες μορφές μουσικής. Ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, η συγκεκριμένη εποχή και λίγο πιο πριν ήταν εποχές που κανείς, ας πούμε, για να ασχοληθεί με την τέχνη δεν ήταν όπως σήμερα που υπάρχουν τόσα οδεία, δεν ήταν όπως σήμερα που έχει καταλάβει λίγο πολύ ο νέος γονιός ότι είναι πολύ καλό να στείλει το παιδί του να κάνει αυτό που λέμε. Να μάθει κάποιο όργανο. Παλέτο, ναι, γαλλικά και πιάνο, που θέλω να πω. Ήταν άλλες εποχές. Άρα κατάφερε και να απενεχοποιήσει όλη αυτή τη συνθήκη αυτή η προσφορά. Να πούμε εδώ ότι είχε σημαντικό ρόλο, εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά κατά τα λεγόμενα και του αγαπημένου μας δασκάλου του Κώστα Παστολάκη και ο Θόδωρος Αραβατζόγλου, που έφυγε γρήγορα δυστυχώς από τη ζωή. Οπότε μαζί το ξεκινήσανε, αλλά εκείνος ήταν πολύ σημαντικός συνεχιστής. Δάσκαλο τον λέμε, γιατί μας έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, όλους εμάς όταν ήμασταν μικροί, μας έδινε ευκαιρίες. Εγώ έτυχα έτσι τη εκτίμησή του και μπόρεσα και έκανα πάρα πολλά πράγματα και τη εμπιστοσύνη του, αλλά όλοι μας, κανείς δεν ήταν πολύ δίκαιος και είναι ευτυχώς. Οπότε θέλω να πω ότι από εκεί ξεκίνησαν πάρα πολλά και ασφαλώς και εγώ. Πάρα πολύ μουσική, πάρα πολλά παιδιά, ασφαλώς και εγώ. Βεβαίως αυτό δεν αφορά την παραδοσιακή μουσική. Η σχέση με την παραδοσιακή μουσική έρχεται μετά. Μετά, ας πούμε, από την πρώτη σπουδή με τη δυτική μουσική. Να πω εδώ ότι εμένα το ενδιαφέρον μου από την αρχή ήταν κοντά σε αυτό που λέμε αυτοσχεδιαστική μουσική. Δεν μπορώ να πω ότι με τράβηξε η κλασική μουσική, απλά ως προϋπόθεση μιας σπουδής. Έκανα ό,τι θέλω. Αυτό, ναι. Εκείνο που είχε, και μάλιστα μέσα στη φιλαρμονική υπήρχαν και άλλοι μουσικοί που είχαν παρόμοιο ενδιαφέρον, λιγότεροι από αυτούς που είχαν έτσι ενδιαφέρον για την κλασική μουσική, αλλά ευτυχώς κυκλοφορούσαν τότε κασέτες, γιατί YouTube δεν υπήρχε. Ας πούμε, υπάρχει ένας τρομπετίστας ακόμα στην Αθήνα, ο Γιάννης Φουντεδάκης, που μας είχε δώσει πάρα πολύ υλικό, θυμάμαι, και είχε ασχοληθεί σε κασέτες για να το ακούμε. Οπότε ήταν κάτι μαγικό. Στην πορεία η γνωριμία με τους Ξυλούριδες αλλά και με το Ross Daily. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν ως πρότυπο. Καταρχήν, πριν πάμε, είχες κάποιον καλλιτέχνη παλιότερης εποχής που σε ενέπνευσε ή οι συνεργασίες σου ήταν εκείνες οι οποίες σε εξέλιξαν? Εντάξει, τώρα η jazz μουσική έχει αναφορά στην Αμερική. Υπήρξαν πάρα πολλοί Αμερικάνοι μουσικοί που ακόμα τους ίδιους θαυμάζω, ακόμα τους ίδιους θεωρώ ότι δεν έχουν ξεπεραστεί, αλλά να σας πω, έτσι μια παράξενη και ιδιαίτερη συγκυρία είναι το ότι εγώ και εσείς ζούμε σε μια πόλη που έχουν περάσει κορυφαίοι μουσικοί παγκόσμιας εμβέλειας, απλά δεν τους έχει αναγνωριστεί αυτό. Όταν το Ρέθμινο, ας πούμε, έχει το Ροδινό, τον Καρεκλά, μουσικούς πάρα πολύ σημαντικούς, τον Καλογρίδη, βέβαια και η Κρήτη. Είναι λίγο ιεροσιλία να σκέφτεσαι μόνο τον Miles Davis, που ασφαλώς είναι ο Miles Davis πάρα πολύ σημαντικός και θα παραμείνει, όπως η John Coltrane και πάρα πολλή μουσική που εγώ θαυμάζω της αμερικανικής μουσικής, αλλά να μην ξεχνάμε ότι πέρασαν από το νησί της Κρήτης και από το Ρέθυμνο. Μιλάμε για ένα Κώστα Μουντάκη, μιλάμε για ένα Σκορδαλό, μιλάμε και πολλούς ακόμη. Δηλαδή, μιλάμε για μουσικούς που είναι παγκόσμιες εμβέλειες και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποιους μουσικούς που παίξανε μερικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείς αρκετές φορές, είδα, την λέξη παγκόσμιας εμβέλειας. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι απλά εδώ είναι γνωστή μας. Έχεις δηλαδή στοιχεία τέτοια που να λένε ότι, παράδειγμα, το έργο των ανθρώπων, των μουσικών των οποίων ανέφερες, είναι αναγνωρισμένη στο εξωτερικό? Έχουμε μια ξενομανία όλοι εμείς. Και άλλοτε είναι καλή, άλλοτε δεν είναι. Ή άλλες φορές μετά πάμε στην υπερβολή. Λέμε ότι σαν την Κρήτη δεν έχουμε, σαν τη μουσική της Κρήτης, όχι. Ούτε το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Η ευκαιρία που μου δίνεται τα τελευταία 25 χρόνια και πλέον 30 να βγαίνω στο εξωτερικό με ένα μέσο όρο 30 με 40 εμφανίσεις το χρόνο και να πρεσβεύω, να το πούμε και εδώ, την πόλη μου και τη χώρα μου, μου δίνει την ευκαιρία να δω πολλούς μουσικούς από όλο τον κόσμο. Να καταλάβω δηλαδή ότι, ωραία, όταν εσύ βάζεις δίπλα στον Πάκο ντε Λουθία το Μουντάκι, μήπως είναι υπερφύαλο ή δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι υπερφύαλο. Έτσι. Δεν θα το βάλω ούτε πάνω από τον Πάκο ντε Λουθία ούτε κάτω. Όταν, ας πούμε, υπάρχουν μουσικοί όπως ο Ραβί Σανκάρ. Ο Ραβί Σανκάρ είναι ένας σημαντικός εκπρόσωπος της Ινδικής μουσικής. Αυτός έβγαλε, ας το πούμε, από την Ανατολή, το έφερε στη Δύση. Συνεργάστηκε με τον George Harrison από τους Beatles τότε στα μέσα του 60 και άρχισαν να κάνουν έτσι πολλές συνέργειες σε σχέση με τη δυτική μουσική, τη rock μουσική και όχι μόνο. Σιγά σιγά αυτή η μουσική πέρασε ακόμα και στη jazz, εννοώ για την, αυτό που λέμε σήμερα world music ή εθνικές μουσικές. Ναι. Έτσι.
Τώρα, εγώ επανέρχομαι λίγο σε αυτό. Αν κανείς ακούσει τα ηχογραφήματα, αυτό που λέμε των πρωτομαστόρων, και δώσει λίγο σημασία, είτε είναι μουσικός είτε δεν είναι, θα αναγνωρίσει εκεί μια πραγματικά πρωτοποριακή, όχι μόνο για την εποχή, ακόμα και σήμερα. Δεν έχουν ξεπεραστεί αυτά τα παίξηματα. Σήμερα που μιλάμε, όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να προλάβουμε και να καταλάβουμε. Δεν ξέρω τι ήταν η φύτηση. Θα μπορούσε λέει, να πει κανείς ότι τα μουσικά παίξηματα αυτά, αν τα παρατηρήσει κάποιος, θα μπορούσε να πει ότι έχουν και ένα χαρακτήρα πολυπολιτισμικό. Ξεκάθαρα. Και αυτό βέβαια είναι και μια αντίφαση για το υπόλοιπο κομμάτι που συνέβη μετά, την προϊοντοποίηση σε ό,τι αφορά το έθνος κράτος και το folklore, τις στολές, τις φορεσιές όπως τις λένε κλπ. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή η πλευρά της μουσικής, της δημοτικής μουσικής της δικής μας που λέμε παραδοσιακή εμείς, και έχει ένα θέμα το παραδοσιακή. Δηλαδή, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για παράδοση ξεκάθαρα όταν υπάρχουν οικογένειες όπως των Ξυλούρδων, όπου τα παιδιά του Γιώργη ή ο Γιώργης βρήκε στο. Του Ψαρογιώργη μιλάω. Βρήκαν στο σπίτι μέσα τα. Και, ναι, αυτό εκεί μιλάμε για παράδοση. Ναι, ναι. Αλλά είναι λίγο παράξενο να μιλάμε για παράδοση όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όταν ας πούμε, έχουμε μια τυπική διδασκαλία σε οδεία αφενός και αφετέρου έχουμε το κασετόφωνο που. Εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει και το πλαίσιο της παράδοσης στην ένταξη της παρέας και της κοινότητας. Εκεί είναι σεβαστό. Κοινωνιολογικά μιλάω τώρα, έτσι, ναι, ανθρωπολογικά. Ναι. Υπάρχει το θέμα της παράδοσης. Αμιγώς μουσικολογικά υπάρχουν κάποιες ενστάσεις κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά μην το κουβεντιάσουμε. Θέλω να πω, ναι, μουσικολογικά, όταν μιλάς για παραδοσιακή μουσική, μιλάς ότι μεγαλώνεις μέσα στην κοινότητα που η ίδια σου μαθαίνει τη μουσική. Δεν είναι ακριβώς έτσι σε εμάς. Σε εμάς, ανθρωπολογικά, μπορεί να πεις ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια που ξαναέγινε της μόδας η μουσική της Κρήτης, και να το τονίσουμε αυτό, ξαναέγινε της μόδας, αλλά δεν ήτανε της μόδας. Μάλιστα τότε, την εποχή που εγώ μάθαινα μουσική, που λέμε τώρα στη Φιλαρμονική, η μουσική της Κρήτης, η κρητική μουσική με ομικρονιώτα δηλαδή, ναι, που παίζανε μουσική της Κρήτης, ήταν, τους είχε η κοινωνία λίγο, κρύβανε, μου έλεγε ο Ψαρογιάννης, ο Γιάννης ο Ξυλούρης, ο αδερφός του Νίκου Ξυλούρη, που με εκείνον έγραψε τα σημαντικότερα του κομμάτια ο Νίκος Ξυλούρης, όπως και ο Κώστας Μουντάκης με τον Ψαρογιάννη γράψαν τα σημαντικότερα του κομμάτια, ένας μεγάλος μουσικός, μου λέει ότι κρύβαμε τα όργανα, μου λέει, για να περάσουμε, ντυνόμασταν με κουστούμια καταρχάς, αλλά κρύβαμε τα όργανα για να περάσουμε, δεν λέγαμε ότι παίζουμε κριτικά. Και πάρα πολλές φορές βέβαια για να έχουν δουλειά, παίζανε μουσικές, και το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτό, δυτικές. Δηλαδή, ναι, ναι, ταγκό, ναι, βάλς, κομπαρσίτα. Ειδικά ο Νίκος Ξυλούρης το έχει πει σε πολλές του. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο εκείνος όμως, όλοι, ναι, το κάνανε, ναι, για, ναι, για να μπορούν να έχουν πέραση, δουλειά, ναι, ας πούμε. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άρα, καταλαβαίνουμε πώς έγινε η μετάλλαξη ξαφνικά σήμερα. Τώρα έχει γίνει μόδα το πόσο κριτικός είμαι. Ναι, ναι. Δεν είναι άσχημο, απλά είναι καλό να είναι οργανικό. Δηλαδή, πολύ να μην καλά το επικαλούμε. Το κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί όντως υπάρχουν αντιφάσεις σε όλο αυτό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Οι μουσικές σας συνεργασίες ποιες ήταν? Εντάξει, και ποιες είναι και σήμερα? Ο Ρος Τέιλι ήταν για μένα μια πολύ. Και για όσους τον έχουν συναντήσει, είναι μια πολύ, πολύ καλή τύχη στον δρόμο ενός μουσικού, γιατί μπορεί να σου ανοίξει μονοπάτι ακόμα και αν δεν ενδιαφερθείς εν τέλει. Εγώ ενδιαφέρθηκα περισσότερο, είχα την τύχη να συνεργαστώ, να τον έχω και δάσκαλό μου σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά γενικά ο Ρος είναι πολύ ανοιχτός και δοτικός. Ποτέ δεν πήγα στο σπίτι του και να μην φύγω με αυτό που λέμε τώρα κασέτες. Πάρα πολλές κασέτες που πήρα για να έχω υλικό όταν δεν υπήρχε YouTube. Ακόμα και σήμερα, όταν κάνεις μια κουβέντα με τον Ρος, είναι μια βιβλιοθήκη, μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια για πάρα πολλά πράγματα. Και ξαναλέω, πολύ δοτικός. Μην το θεωρήσουμε δεδομένο. Άνω τελεία, προχωρώ παρακάτω. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος έχει γνώση και την μοιράζεται. Ειδικά στις τέχνες και πολύ δε περισσότερο στη μουσική. Δεν έχουμε αυτό. Δυστυχώς το προνόμιο. Ο Ρος λοιπόν υπήρξε από αυτούς τους μουσικούς που ακόμα και σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια, πρώτον εκτίμησε πάρα πολύ τη μουσική της Κρήτης, ακριβώς αυτό που λέω τώρα και εγώ. Δηλαδή, καταρχάς υπήρξε μαθητής του Κώστα Μουντάκη, το ξέρουμε όλοι. Εξέλιξε και περισσότερο τη λύρα. Δεν είπε ποτέ ότι εγώ παίζω κριτικά. Είπε ότι παίρνω τη μουσική της Κρήτης και άλλες μουσικές. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η φόρμα και κάνω και αυτό. Κριτικά με την τυπική έννοια δεν το είπε ποτέ. Η συνεργασία με τον Ρος λοιπόν μου καταρχάς μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Δεύτερον, να γνωρίσω πάρα πολλούς μουσικούς. Τρίτον, με ενθάρρυνε πάρα πολλές φορές στο να κάνω πολλά περισσότερα πράγματα. Έτσι, άρα ο Ρος είναι ένα σημαντικό κομμάτι ως γνωριμία για να προχωρήσω εγώ και πολλή άλλη μουσική. Σε ό,τι αφορά τώρα την οικογένεια των Ξυλούρδων, που για μένα ακόμα είναι μια συνεργασία ζώσα, να πω εδώ ότι εντάξει, με τον Γιώργη του Ξυλούρδου, τον Ψαρογιώργη, είχα τη μεγαλύτερη συνεργασία, αλλά
Έχω παίξει και στα παιδιά τους το πρώτο τους δίσκο και είναι παιδιά που πάνε πάρα πολύ καλά και έχουν και απήχηση. Αλλά έτσι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που πιστεύω ότι δύσκολα θα ξεπεραστεί είναι ο Ψαραντώνης, κατά την ταπεινή μου άποψη. Μεγάλη μορφή, ναι. Μεγάλη μορφή και θα εξηγήσω και γιατί. Πέρα από, δηλαδή, από τη μουσικότητα και την μετασχηματισμό της φόρμας και όλων των στοιχείων που έχει κάνει, έχει μια τρομερή δυναμική και το λέω αυτό γιατί με ρωτήσατε πριν, ας πούμε, τι ήταν αυτό που με πήγε προς την άλλη μεριά. Δηλαδή, από εκεί που ακούγαμε jazz μουσική, τι συνέβη. Ο Ψαραντώνης ήταν από αυτούς, όπως και ο Ρος. Το λέω γιατί υπήρχε και υπάρχει ένα αισθητικό κομμάτι στην υπόθεση αυτή, που ο Ψαραντώνης πάντα, ας ψάξει όποιος θέλει, όλους τους δίσκους του. Τους δίσκους που έχει κάνει εκείνος, όχι που συμμετέχει. Ας βρει μια μαντινάδα που δεν στέκει. Ας βρει μια ενορχίστρωση που δεν στέκει. Έτσι, δηλαδή, το αισθητικό του κριτήριο αυτού του ανθρώπου είναι πολύ υψηλό. Και το βάζω με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Και επίσης, άλλο, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει ο τρόπος ερμηνείας του, αυτό είναι σεβαστό. Ναι. Και να πούμε εδώ ότι ο Ψαραντώνης έχει παγκόσμια εμβέλεια και γιατί έχει όλα αυτά τα δικά του στοιχεία. Έτσι. Να πω εδώ ότι μετά, μέσα από αυτούς και μέσα από πολλές συνθήκες και πολλούς φίλους, μπήκα ακριβώς και εγώ να παίρνω αυτή την κασετίνα με τους πρωτομάστορες και να ακούω τι έχει συμβεί, το οποίο ήταν σοκαριστικό. Μουσική όπως ο Στέλιος Σικάκη που ζει τώρα και αυτό στο Ρέθυμνο, τον Νίκο Κατριτζηδάκη, άρχισαμε να έχουμε ένα σοβαρό ενδιαφέρον και μια αγωνία για όλο αυτό και να κάνουμε έρευνα για την περιοχή πρόκειται. Ναι. Να δούμε πώς εμείς μπορούμε να το μεταφράσουμε. Γιατί από την άλλη, ωραία, είναι πολύ καλή η μελέτη και να αποτυπώσεις ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το αναπαράγεις είναι ένα μουσιακό είδος. Δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Για μένα τουλάχιστον. Για κάποιους άλλους έχει. Το θέμα είναι το εξελίσσεις. Χαίρομαι για αυτούς που είναι ευτυχισμένοι με αυτό, αλλά εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, δύσκολα θα πάρω παράδειγμα ένα ρούχο ή ένα αυτοκίνητο και να το θαυμάζω πάνω από μία ώρα. Θέλω να το. Αν δηλαδή δεν συνεχίσει. Ναι, βλέπω κόσμο που είναι πολύ ευτυχισμένο και χαρούμενο με ένα αυτοκίνητο και που πήρε. Αυτό, ναι. Και μένει σε αυτό. Πολλές φορές του ζηλεύω και λέω, μα τι έχω πάθει εγώ και δεν ικανοποιούμε. Το καταλαβαίνω, αλλά. Το ενδιαφέρον το δικό σου είναι να το εξελίξει. Ναι, να δεν μου φτάνει, βάσει περιπτώσει, η πρώτη εντύπωση. Να αφήσει το δικό σου αποτύπωμα. Ναι, δεν μου φτάνει. Και η έρευνα λοιπόν αποτέλεσε ένα, και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι τη ζωή μα, πολλών μουσικών, όχι μόνο εμένα. Ανέφερα τώρα αυτούς τους δύο έτσι γιατί μαζί κάναμε και ένα συγκρότημα τότε που το είπαμε Αχώς, από την Βοή δηλαδή, όπου κάναμε και μια παραγωγή. Οι συνθήκες μετά δεν βοήθησαν πάρα πολύ για να το συνεχίσουμε, αλλά παραμένουμε φίλοι και συνεργάτες και με τους δύο. Θέλω να πω εδώ ότι ο Στέγιος Σικάκης είναι ένας μουσικός που υπήρξε και αυτός μουσικός φιλαρμονικής. Έπαιζε τότε χάλκινα όργανα, εμφώνιο, τούμπα κλπ. Αλλά είχε εμβαθύνει πάρα πολύ μέσω από το μπουζούκι και το νυκτά όργανα, όπου στην πορεία ασχολήθηκε πολύ με τον Μπουλγαρί. Τον Μπουλγαρί που ξέρουμε όλοι από το Φουσταλιέρι. Ευτυχώς ο Στέλιος συνεχώς ασχολείται και το εξελίσσει και εκείνος. Και ο έτερος, έτσι, ο τρίτος της παρέας ήταν ο Νίκος ο Κατριτζηδάκης, ένας πολύ σημαντικός μουσικός που κάνει κλασική καριέρα στο κλασικό φλάουτο, ο οποίος και εκείνο, έχει ενδιαφέρον και για την αυτοσχεδιαστική μουσική. Και να πούμε εδώ ότι ο Νίκος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα πνευστά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, και στα πνευστά είχαμε ασφαλώς μια παράδοση, αλλά ο Νίκος το πήγε λίγο παρακάτω. Ήταν ο πρώτος που προχώρησε το παίξιμο. Μιλά πνευστά χωρίς αυτό που ξέρουμε ως κομαντούρα, το γνωστό ως κομαντούρα ή μαντούρες. Ο Νίκος παίζει μόνο τους ευθύαβλους, δηλαδή το θιαμπόλι χαμπιόλι, που έπαιζε και ο Φραγκουλιτάκης. Ο Φραγκουλιτάκης βέβαια έπαιζε και όπως και η παλιή μουσική και ως κομαντούρες. Έτσι. Να πούμε εδώ ότι γνωρίζω και τους συναντώ ευτυχώς ακόμα ότι έχουν συνεχές ενδιαφέρον και οι ίδιοι για τη μουσική της Κρήτης και όχι μόνο. Και αυτός από το φυτώριο της Φιλαρμονικής, όπως και πολλοί άλλοι. Υπήρξε τότε και είναι ακόμα και ο Γιώργος Κυριακάκης για μένα ένας μουσικός, ένας φάρος για πάρα πολλά πράγματα. Μας βοήθησε να εξελίξουμε, να κάνουμε μετά άλλη μια δισκογραφική δουλειά με έναν ερθιμιώτη μουσικό, τον Γιάννη Πολυχρονάκη, που είναι ένας από τους κορυφαίους κοντραμπασίστες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ζει και αυτό στο Ρέθυμνο, τιμά το Ρέθυμνο και την Κρήτη που είναι εδώ. Μιλάω για ένα μουσικό που πραγματικά είναι μουσικός αναφοράς. Και εκείνος αυτός δεν ξεκίνησε από το φυτώριο της Φιλαρμονικής, αλλά ξεκίνησε με το να παίζει νυκτά όργανα, μπουζούκια, λαγούτα, λύρες, μετά τοξωτά. Είναι ένας πολυοργανίστας που όμως αφοσιώθηκε και αυτή τη στιγμή αυτό κάνει σε σχέση με τον κοντραμπάσο. Παίζουμε μαζί και με τον Ξυλούρη, με τον Ψαρογιώργιο Στρίο, αλλά κάνουμε πολλές συνεργασίες με τον Γιάννη γιατί είναι πολύ σημαντικός μουσικός και αξιόλογος. Να πω εδώ, με τον Γιώργο του Κυριακάκη αναφέρθηκα πριν ότι μας βοήθησε να κάνουμε τότε και ένα δίσκο αναφορά με το Αερωτόκριτο.
Οι λογισμοί είναι ITS με μια εταιρεία, την FM Records, όπου ο Γιώργος έκανε κάποιες συναρχιστρώσεις και εμπλούτησε περισσότερο το υλικό. Ο Γιώργος Κυριακάκης είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι ότι είναι ένας μουσικός που έχει σπουδάσει πάρα πολύ καλά τη δυτική μουσική, αλλά γνωρίζει και την Ανατολή, γνωρίζει και τη βυζαντινή μουσική. Οπότε κάνει συνθέσεις. Ναι, είναι, πέρα από αυτό, είναι ένας γνώστης βαθύς και νομίζω ότι είναι πολύ τυχεροί οι Θεσσαλονικοί που τον έχουν εκεί καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, στο ΠΑΜΑΚ, στη σύνθεση. Δυστυχώς δεν τον έχουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας μουσικός. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι των τελευταίων ετών, το οποίο το ανέφερα και στον πρόλογο. Εδώ και μερικά χρόνια δημιουργείται κάτι πολύ όμορφο εδώ, όπως είπα και στον πρόλογό μου, στην Κρήτη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και θέλω να μας μιλήσεις για αυτή τη σπουδαία συνεργασία που έχεις αναπτύξει με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με δύο από τις σχολές, όπως είναι το Παιδαγωγικό και η Φιλοσοφική. Ναι, είχα την έμπνευση, ας το πούμε έτσι, να προσφέρεται στον κόσμο ως αγαθό η τέχνη. Εγώ μέσα από την τέχνη μου ξεκινώ, που είναι ο ρυθμός και τα κρουστά, αλλά ασφαλώς ενδιαφέρομαι και για τις άλλες και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Οπότε όταν βρέθηκα στην θέση να το προστατοστήσω, επειδή με ενδιαφέρει να το εξελίξω και σαν έρευνα, ασφαλώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που θα μπορούσε να το κάνει κανείς. Εδώ να αναφέρω τον κύριο Κώστα Σπανουδάκη, που όταν την πρώτη φορά τον συνάντησα στο γραφείο του ως αναπληρωτή πρίτανη για να του προτείνω το πρόγραμμα, χωρίς δεύτερη κουβέντα, όχι απλά μου άνοιξε, ήταν θετικός, αλλά προσπάθησε να κάνει ό,τι ήταν δυνατό για να το στηρίξει. Ναι, και να πω εδώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο εδώ, τον Κώστα Σπανουδάκη, σε αυτή τη θέση. Ως Ρεθυμιώτης, δηλαδή, είναι καλό να το εκτιμήσουμε και είναι καλό επίσης να μιλήσουμε και σε αυτή τη φάση και για το νεκτάριο. Το νεκτάριο που είναι στο αναπληρωτής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα για το Ρέθυμνο και ο κύριος Κώστας Πανουδάκης είναι γνωστό ότι αγαπά πολύ το Πανεπιστήμιο. Να πω εδώ ότι χάρηκα πολύ που στήριξε καθοριστικά προσωπικά ο Δήμαρχος όλο αυτό το θέμα που αφορά Πανεπιστήμιο Κρήτης, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι για μας ως Ρέθυμνο, χωρίς το Πανεπιστήμιο, τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια. Δεν θα είναι το ίδιο. Είναι καλός ο τουρισμός και δεν μιλάω μόνο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ωφέλη της πόλης με αυτή την αναπτυξιακή υφή που καλός ή κακός πολλοί κόσμος το βλέπει. Υπάρχουν και άλλα πολλά επιμέρους ζητήματα. Ως κοινωνία δηλαδή ωφελεί το Πανεπιστήμιο να είναι εδώ. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν, για να γυρίσουμε σε αυτό, μπήκαμε σε μια διαδικασία να τρέξουμε το πρόγραμμα αρχικά σε τρεις πόλεις. Δηλαδή Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Χανιά. Να πω εδώ ότι ο νυν δήμαρχος Χανίων, ο Παναγιώτης Μαντηράκης, από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη τότε παιδείας, στήριξε πάρα πολύ το πρόγραμμα εξ αρχής και ασφαλώς ο ίδιος ο περιφερειάρχης, ο οποίος έχει μια αγωνία ακόμα και τώρα για το πώς θα στηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα. Και αυτό πρέπει να το τεκμάρουμε. Δηλαδή για το πώς αυτοί οι άνθρωποι που βάλλονται, γιατί να γίνουμε επίσης λίγο δεικτικοί με την ευκαιρία αυτή, δεν χρειάζεται να μιλάμε για μας μόνο. Η εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη στιγμή βάλλεται από ένα επαρχιωμένο σύστημα, από την κοινότητα, τη δυσκολία, την κοινωνία δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς η κοινωνία, ότι δεν δουλεύουν. Κάνουν μεγάλο λάθος όσο έχουν αυτή την εντύπωση. Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ένα λειτουργήμα, δουλεύουν πάρα πολύ, προετοιμάζονται στο σπίτι τους, δεν αμείβονται για αυτό που κάνουν. Έτσι, έστω και αν μιλάμε για κάποιες διακοπές που νομίζει ο κόσμος ότι έχουν διακοπές, μα πρέπει να γίνονται. Έτσι, και να πούμε εδώ ότι ήταν καλή η συγκυρία που ο Περιφερειάρχης προσωπικά έχει μια έγνοια, ας πούμε, γι' αυτό. Στην πορεία, με την αλλαγή της δεύτερης θητείας, υπήρξε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, η νυν, η κυρία Έφη Κουτεντάκη, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον να το επεκτείνουμε και περαιτέρω και να το διευρύνουμε. Πράγματι έγινε, φτάσαμε και στο Λασίθι. Να πούμε εδώ ότι τα νούμερα συμμετοχής ήταν πολύ πάνω από τις προσδοκίες μας. Οριακά καταφέραμε να στηρίξουμε τον κόσμο που ήρθε. Στο Ηράκλειο δεν μπορέσαμε με τίποτα και ούτε τώρα θα το κάνουμε. Κόβουμε πάντα περισσότερους από τους μισούς που δηλώνουν.
Στο Ρέθυμνο έχουμε μια δυνατότητα, γιατί υπάρχει δυναμική της αίθουσας και του ξενία που δίνει το Πανεπιστήμιο, ναι, αλλά και οι αίθουσες που έχουμε. Να πω εδώ ότι μας είχαν βοηθήσει και με το δεύτερο δημοτικό σχολείο και τώρα με το 15ο ο κύριος Μπενάκης, για να έχουμε ένα χώρο να μπορούμε να κάνουμε τα δεύτερα μαθήματα, δηλαδή τα παράλληλα τμήματα. Το πρόγραμμα εξελίχθηκε τόσο όσο μέχρι σήμερα να έχουν περάσει 1.730 εκπαιδευτικοί σε όλη την Κρήτη. Πολύ μεγάλος αριθμός. Συμμετέχοντες. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός, το 80% ήταν εκπαιδευτικοί και το άλλο 20% ήταν επαγγελματίες υγείας και από άλλους κλάδους. Και θέλω να μιλήσω λίγο και γι' αυτό αναφορικά με τη συνταγογράφηση που λέγαμε στην αρχή. Όμως, για να μείνουμε λίγο στην εκπαίδευση, εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αναφέρεσαι σε εκπαιδευτικούς, αναφέρεσαι αμέσως σε πολλαπλάσιους από εκείνους τους αριθμητικά. Γιατί? Μιλάς για πολλαπλασιαστές. Ένας εκπαιδευτικός, το λιγότερο που έχει να κάνει μάθημα κάθε χρόνο είναι 15 παιδιά. Έτσι. Και το λιγότερο μεσοόρο που θα μείνει στην επαγγελματική του δράση, ως μεσοόρο μιλάω, είναι πάλι 10 χρόνια. Άρα αντιλαμβανόμαστε σε πόσο λειτουργεί αυτό, ναι, πολλαπλασιαστικά, ναι, έτσι, για την κοινωνία, τα ωφέλη. Να πούμε εδώ ότι με την στήριξη και του παιδαγωγικού τμήματος που αναφέρατε στην αρχή και του καθηγητή του Ηλία του Κουρκούτα, κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε έτσι διεθνή εμβέλεια, δηλαδή ήταν χώρες όπως την Κύπρο, όπου εγώ είμαι πάρα πολύ συχνά, μπορώ να πω ότι είμαι συχνότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο παράρτημα δηλαδή εκεί που στην Κύπρο εγώ συνεργάζομαι και με δύο Ινστιτούτα που ασχολούνται με τον αυτισμό, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και σε ένα μεταπτυχιακό του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Αλλά έχω πολύ λίγη δραστηριότητα στην Κύπρο. Μπορώ να πω και περισσότερη από ό,τι εδώ σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση τουλάχιστον. Αλλά δηλαδή συνεχώς και τώρα μπαίνουν νέα Εράσμους που μπαίνουν από την Κύπρο κλπ. Είναι λίγο πιο καλά και στοχευμένα δραστηριοποιημένη η Κύπρος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αν και εδώ έχουμε επίσης κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω για τον Ηλία του Κουρκούτα ότι βοήθησε καθοριστικά στο να τρέξει μια σημαντική έρευνα που αφορά στον αυτισμό και στα παιδιά με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την έρευνα. Τι ακριβώς έχουν δημοσιευτεί από ό,τι έχω διαβάσει? Έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια τα αποτελέσματα. Εμείς τι κάναμε? Με τους εκπαιδευτικούς, τους οποίους αυτό συνηθίζω να το λέω living lab, δηλαδή ζωντανό εργαστήριο έρευνας. Εκείνο που προσπαθώ να κεφαλαιοποιήσω κάθε φορά και σε αυτό έχω και τη συνέργεια των πανεπιστημιακών, είναι να μπορέσουμε να, με τους ανθρώπους που έχουμε και εκπαιδεύουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε και περαιτέρω έρευνα και να μπορέσουμε να διευρύνουμε αυτό που λέμε γνώση, που στην παρούσα φάση έχει και παγκόσμια εμβέλεια, δηλαδή εννοώ ότι έχει μια διεθνή αναφορά. Με τους εκπαιδευτικούς λοιπόν 40 από κάθε πόλη, μιλάω κυρίως για τις τρεις μεγάλες πόλεις, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, μέσα στην τάξη έγινε μια έρευνα με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που τους δώσαμε για να κάνουν παρέμβαση. Στις έρευνες ίσως γνωρίζετε ότι όταν έχω 120 εκπαιδευτικούς που θα κάνουν τη δράση, έχω εκ των πραγμάτων και άλλους 120 που δεν θα κάνουν τη δράση για να συγκρίνω τα αποτελέσματα. Ναι. Άρα μιλάμε για 250 άτομα περίπου όπου συμμετείχαν στην έρευνα. Και μιλάμε ότι η έρευνα ήταν διετής. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο προετοιμάσαμε το πρωτόκολλο και φτιάξαμε τους ανθρώπους, εννοώ ενισχύσαμε τις γνωστικές τους ικανότητες για να μπορούν να το κάνουν. Και τα άλλα δύο χρόνια γίνανε οι παρεμβάσεις ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για κάποια συμπεράσματα? Ναι, τα συμπεράσματα είναι πολύ ικανοποιητικά εκ των πραγμάτων, γι' αυτό και προέκυψε η δημοσίευση. Γιατί παιδιά με δυσκολία στη συγκέντρωση και με ΔΕΠΗ, δηλαδή και με υπερκινητικότητα, συμμετείχαν στα προγράμματα και μάλιστα τα αποτελέσματα σε σχέση με την ένταξή τους. Τα βοήθησε στο να ενταχθούν και βοήθησε, να προχωρήσουν στη ζωή τους. Ναι, ναι, ναι. Κάπου διάβασα όμως ότι το πρόγραμμα αυτό το οποίο εφαρμόζεται εσείς εδώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το έχει πάρει και η Σουηδία, καλά κατάλαβα? Ναι, ναι, το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από την Εθνική Αρχή της Σουηδίας για να τρέξει ως πιλότος και ερευνητικά. Σήμερα που μιλάμε, ναι, τουλάχιστον 6 σχολεία πάλι πιλωτικά και αυτό διευρύνεται. Στη Σουηδία. Στη Σουηδία, ναι. Τρέχουν το πρόγραμμα με την επίβλεψη της Εθνικής Αρχής εκεί και το ίδιο γίνεται και σε ένα πανεπιστήμιο του Coventry στην Αγγλία, όπου αυτό ασχολείται με τα σοβαρά παιχνίδια, με τα σοβαρά παίγνια λέγονται, τα παιχνίδια που είναι πιστοποιημένα για να παίξουν τα παιδιά. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε λίγο εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι
φέρναμε τεχνικές και μεθόδους από το εξωτερικό, ναι. Τις εισάγαμε εδώ και προσπαθούσαμε να τις προσαρμόσουμε κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα μας ζητούν αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Εξάγουμε γνώση, ναι. Περί αυτού πρόκειται. Εξάγουμε γνώση και πολιτισμό. Καλά, αυτό γίνεται πολλά χρόνια. Αλλά σε ό,τι μας αφορά, να πούμε εδώ ότι δεν έχουν γίνει πολλές κινήσεις από συναδέλφους μου, μουσικούς και καλλιτέχνες, σε ό,τι αφορά αυτή την κατεύθυνση. Εξάγουμε τον πολιτισμό μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί, ελπίζω να γίνει αυτό και σιγά σιγά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, η διάχυση της τέχνης να φτάσει περισσότερο στην κοινωνία, να φύγουμε από τον τυπικό μας ρόλο. Άλλωστε, νομίζω η πανδημία μας έδωσε ένα, έτσι θα έλεγα, έναυσμα, για να μην πω κάτι πιο, μας έσπρωξε στο να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εγώ βέβαια με αυτό ασχολούμαι πολύ πριν την πανδημία, από το 2016 είναι αυτή η υπόθεση που έχει ξεκινήσει με την έρευνα και όλη αυτή την υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω στο νου μου ότι πέρα από τα παιδιά με τις μαθησιακές δυσκολίες, πέρα από το τι μπορεί να προσφέρει από μόνο του αυτό φύση θέση για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι είναι και η ίδια η κοινωνία. Πριν αναφέρθηκα σε επαγγελματίες υγείας, όπου θέματα όπως η άνοια, θέματα όπως νευρολογικά προβλήματα όπως το Πάρκινσον κλπ. Μπορούν να εφαρμοστούν και αυτές τις τεχνικές. Ναι, μπορούν να εφαρμοστούν. Ήδη στην Αμερική υπάρχουν κάποια δείγματα και παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Εμένα λοιπόν με ενδιέφερε αυτή η υπόθεση και έχω ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία. Να πω εδώ με την ευκαιρία ότι υπήρξε αρρωγός και ο Δήμος Ρεθύμνου ακριβώς πριν την καραντίνα στο να κάνουμε στο ΚΑΠΗ ενέργειες που η κυρία Ελευθεριάδου ως αντιδήμαρχος παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και προσωπικά ο κύριος Μαρινάκης, ο δήμαρχος, είχαν δείξει ενδιαφέρον για όλο αυτό, ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε σε επαγγελματίες υγείας των δομών του Δήμου. Αυτή η εξέλιξη υπάρχει και τώρα, η συνέργεια συνεχίζει, μάλιστα και από τη θέση του πρώην νομικού προσώπου. Η ανταπόκριση των ηλικιωμένων πώς ήταν, θετική? Θα σας πω για τους ηλικιωμένους κυρίως. Εμείς δουλέψαμε τώρα με τους επαγγελματίες υγείας, ώστε να λειτουργήσουν και αυτοί ως πολλαπλασιαστές, για να πούμε μέσα, ειδικά στο Ρέθυμνο. Θέλω έτσι να πω επίσης ότι και τώρα συνεχίζει ο Δήμος Ρεθύμνου να το στηρίζει και ήταν και η στήριξη και της κυρίας Ελευθεριάδου και του Δημάρχου, αλλά και του κυρίου Μωτάκη, που είναι στο νομικό πρόσωπο, ώστε να μπορέσουμε να το εξελίξουμε και φέτος, και ήρθαν από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς άτομα, παιδαγωγοί, ναι. Δείξανε πολύ ενδιαφέρον, εγώ εντυπωσιάστηκα, εχθές τους είδα κιόλας, για το πόσο έτσι, μεγάλο ενδιαφέρον έχουν να εξελιχθούν και οι ίδιοι, γιατί σε αυτό θέλω να σταθούμε. Πέρα από την εργαλειοποίηση και τα πολλαπλά ωφέλη που μπορεί να έχει τελικά στην κοινωνία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η αυτοεξέλιξή μας. Η προσωπική εξέλιξη. Και να πούμε η αποφόρτιση. Μιλάμε όλοι για burnout. Σχεδόν το 80% που απασχολείται σήμερα στην Ελλάδα και δεν είναι στη σύνταξη ή δεν είναι, έχει πάσχει από αυτό το σύνδρομο της επιφόρτισης. Θέλω να πω γιατί είναι πια διευρυμένη η ατζέντα όλων μας, οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε πολύ επιφορτισμένοι με πολλά πράγματα και έχει ξεκάθαρα αποδειχθεί ότι οι τέχνες μπορούν να βοηθήσουν γι' αυτό. Δηλαδή στο να μπορέσει κανείς να αποφύγει τα σύνδρομα του burnout και του εργασιακού φόρτου. Οπότε, μάλιστα, έχω και κάποιες έτσι συνεντεύξεις κάνει κατά καιρούς σε συμμετέχοντες που δεν ήταν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μας είπαν ότι φεύγοντας από το πρόγραμμα μπόρεσαν να οργανώσουν καλύτερα τη ζωή τους και τη δουλειά τους. Να πάνε αποφορτισμένοι. Άρα ήδη ναι, είδαν τα αποτελέσματα ναι, στον εαυτό τους. Μα αυτό υπήρξε και για μένα ένα ακόμα κίνητρο για να πω: ωραία, τώρα θα κάνουμε μια έρευνα σε σχέση με αυτό. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και θα πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Που πάλι επαναλαμβάνω, όταν κάνεις μια έρευνα, κάτι που είναι σχετικά επώδυνο, θέλω να πω δεν έχει την ευκολία του απλά πράτου, αλλά μπαίνεις ερευνητικά θέματα που πρέπει να μπουν σε κόσκινο, δηλαδή να αξιολογήσεις, να εμπλέξεις. Με την καλή λόγω εννοούμενη έννοια κόσμο στην έρευνα, γιατί εκείνη θα μελετήσεις. Οπότε εκείνο τα αποτελέσματα. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σχετικά υποδεινό. Όμως σε ανταμείβει, γιατί πραγματικά ξέρεις ότι έχεις κάνει μια δουλειά που μπορεί να είναι στα Χανιά, στο Ρεθυμνάκι, στο Ηράκλειο και να αφορά την Καλιφόρνια. Έτσι. Είναι ζητήματα που είναι σχετικά σοβαρά. Το λέω, δεν είναι απλά κάποιες γιορτούλες. Αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός της συνεργασίας με τη Σουηδία. Δηλαδή ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ. Θέλω να πάμε λίγο παρακάτω και να πούμε το εξής, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Παρακολουθώντας κανείς τις δημόσιες τοποθετήσεις σας,
βλέπει ότι από χρόνια, νομίζω από το 18 αν πρόσεξα, κάνετε λόγο για, το είπατε και πριν από λίγο, για στοχευμένες δραστηριότητες γύρω από τις τέχνες, κάτι που το βλέπουμε τώρα να γίνεται επίκαιρο στις μέρες μας, με τη συνεργασία που αναφερθήκατε και λίγο πριν του Υπουργείου Υγείας και Πολιτισμού στην Ελλάδα με τη λεγόμενη πολιτιστική συνταγογράφηση. Αισθάνεστε μια δικαίωση γι' αυτό? Ναι, αισθάνομαι μια δικαίωση. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει πολιτιστική συνταγογράφηση. Ναι, πολιτιστική συνταγογράφηση όπως το θέτουν τουλάχιστον τα δύο υπουργεία, με τα οποία εγώ δεν έχω ακόμη μια τυπική συνέργεια να πούμε εδώ. Έχω μια άτυπη κουβέντα σε πρώτη φάση, διότι είδαν τι κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν είδαν τις συνεντεύξεις μου τότε. Εγώ μιλούσα όχι για πολιτιστική συνταγογράφηση, μιλούσα για συνταγογράφηση της τέχνης. Μάλιστα έκανα αναφορά ότι στην Αγγλία... Ναι, είναι παραφέρεση. Εκείνο το διεύρυνε λιγάκι, εν πάση περιπτώσει. Ισχύει, okay, ναι. Στην Αγγλία υπήρχε ένα άρθρο που είχα διαβάσει και το είχα στείλει και σε φίλους αντίμορφους τότε, που συνταγογραφείται η ποίηση. Συνταγογραφείται η ποίηση. Να πούμε εδώ, όταν λέμε συνταγογραφείται, όχι σε ψυχικά πάσχοντες. Θα μπορούσε ασφαλώς και σε ψυχικά πάσχοντες. Αλλά μιλάμε και προληπτικά. Η τέχνη σε κάθε περίπτωση μπορεί, πέρα από το να διευρύνει έτσι το αισθητικά κριτήριο των ανθρώπων και των πολιτών, να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα για τη συνοχή. Να αμβλύνει διαφορές. Αυτά όλα έχουν, νομίζω πια δεχόμαστε όλοι, έχουν μια νοσηρή διάσταση. Δηλαδή, εννοώ παράδειγμα η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η ομοφοβία. Τάσεις που έχουμε τώρα τελευταία και είναι επίκαιρο πάρα πολύ και το ξέρετε, με διάφορα θέματα που γίνονται με το bullying. Αυτό είναι μια κοινωνική στάση που, ας το πούμε, υπάρχει δηλαδή μια κοινωνική ψυχολογία, με την έννοια του ότι η κοινωνία έχει μια στάση που δεν καταλαβαίνει βασικά ζητήματα και αντιφάσχει. Ας πούμε, σε σχέση με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, δεν μπορεί να μιλάει η Κρήτη για αυτό το πράγμα. Όταν είναι τρεις πληθυσμοί της Κρήτης στο εξωτερικό σήμερα, όταν έχει μεταναστεύσει. Εγώ πάρα πολλές φορές συνηθίζω, μου αρέσει να λέω ότι η Κρήτη στο σχήμα της, αν τη δει κανείς από πάνω, σαν να έχει δύο χέρια που θα υποδεχτεί τον κόσμο. Και θα αγκαλιάσει. Και θα αγκαλιάσει. Και εμείς, πώς, υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις. Επίσης, ας πούμε, σε αυτό που λέμε για το ρατσισμό, αναφέραμε τώρα, αλλά και για την ξενοφοβία. Ένα κομμάτι άλλο είναι η ομοφοβία. Ένα άλλο κομμάτι είναι, ας πούμε, ότι πρέπει να είμαστε όλοι καλύτεροι και τέλειοι. Όχι, δεν χρειάζεται. Εγώ και στους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, αυτό που εξηγώ είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει το πόσο καλά θα το κάνουμε. Μας ενδιαφέρει η διαδρομή, μας ενδιαφέρει η εμπλοκή με την τέχνη. Καλή είναι η μεγάλη μουσική που στο ρέθιμο, ας πούμε, δεν ξελείπουν. Έτσι, πριν ανέφερα τον Γιώργο του Κυριακάκη, αλλά όλοι ξέρουμε για τον Αείμνο στον Νίκο Μαγκάκη πόσο έχει συνεισφέρει, και ασφαλώς και για τον πολύ σημαντικό συνθέτη και αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο τον Κουμεντάκη, πόσο σημαντικός είναι. Άρα, μουσικούς μονάδες έχουμε. Αλλά και εκείνους, αν ρωτήσεις, καλά τον Νίκο όχι, αλλά και τον Γιώργο και όλους μας, θα θέλαμε να έχουμε πολλούς. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για σημαντικότητα. Μιλάμε δηλαδή να είναι όλοι καλοί. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι καλοί ή κάνουμε να έχουμε εμπλοκή. Ακριβώς αυτό. Να έχουμε μια σχέση με την τέχνη. Αυτό θα μας βοηθήσει. Καλύτερα ακόμα μας εξελίξει. Με τις τέχνες. Να πούμε εδώ, και αυτό το λέω κάθε φορά στα σεμινάρια, έτσι ξεκινώ, ότι οι άνθρωποι, η φυσική μας διαδικασία δεν είναι να είμαστε δημοσιογράφοι, τραπεζικοί, ηχολήπτες. Όχι, είναι να είμαστε καλλιτέχνες. Η φυσική διαδικασία του ανθρώπου ως έκφραση είναι η τέχνη. Να χορέψει. Γι' αυτό και αν ρωτάς ένα παιδάκι που δεν έχει μπει στη συστημική διαδικασία να προσδιοριστεί μέσα από την εργασία του για το τι είναι, του λες, ξέρεις να χορεύεις? Ναι. Ξέρεις να τραγουδάς? Ναι, θα σου πει. Έτσι. Και να πούμε εδώ ότι ως φυσική διαδικασία δεν είναι και δύσκολη. Γιατί είναι πηγαίο. Απλά η αλήθεια είναι ότι όλοι εμείς έχουμε καταφέρει να φορέσουμε τα ρούχα της δουλειάς μας και μέσα από αυτό να αυτοπροσδιοριστούμε μέσα στην κοινωνία και στο σύνολο, και οπότε είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε, ας πούμε, το σακάκι μας ή το ταγέρ μας και να προσεγγίσουμε. Εδώ να πω ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματικά από τη φύση τους είναι καλλιτέχνες. Πραγματικά από τη φύση τους είναι αυτό που λέει η κοινωνία, ψάχνονται, έχουν αγωνία. Γιατί αυτό που κάνουμε τα παιδιά, και χθες μου το είπαν έτσι οι συμμετέχοντες από τους βρεφονιπιακούς του Δήμου, μου είπαν ότι εμάς η ενασχόλησή μας με τα παιδιά είναι μια λύτρωση από μόνη της, δεν είναι μια εργασία. Δηλαδή το να παίζουμε. Και πάντα χρησιμοποιούμε τη μουσική μέσα και τις τέχνες μέσα στις δράσεις μας. Και ήταν πολύ συγκινητικό, πολύ όμορφο. Γιατί εγώ επέμενα συνεχώς στο ότι, ωραία, πέρα από την εργαλειοποίηση του ό,τι μάθουμε,
με εσάς τι συμβαίνει. Και μου είπαν όλοι ότι, ωραία, εμείς θέλουμε να εξελιχθούμε για μας, αλλά θέλουμε να εξελιχθούμε και για το έργο μας, όχι για τη δουλειά μας, για το έργο μας, την εργασία μας, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η εργασία. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Επίσης, να πούμε εδώ και για τις μεγαλύτερες βαθμίδες εκπαίδευσης, ότι όταν βλέπεις εκπαιδευτικούς να ψάχνονται συνεχώς για να πάρουν μια κατάρτιση, πέρα τώρα από όλα τα κριτήρια της αξιολόγησης, ότι συμβαίνει, πρόκειται να συμβεί, και μιλάω για τα μόρια και όλα αυτά, οι περισσότεροι ασχολούνται πραγματικά για το τι μπορούν, πώς μπορούν να εξελιχθούν, πώς μπορούν να πάρουν έτσι ρεθίσματα για να κάνουν και άλλα πράγματα μες στην τάξη. Θέλω να πω ότι υπάρχει το καλλιτεχνικό στοιχείο αρκετά στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί ως φύση, από τη φύση του επάγγελμα αυτό, θέλει την τέχνη για να λειτουργήσει. Δηλαδή, είναι τέχνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι μόνο, του να είσαι εκπαιδευτικός. Καλά, στην Ελλάδα ειδικά θέλει να είσαι πολυτεχνίτης, γιατί για να επιβιώσεις στο ελληνικό σχολείο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω το τοποθετήθηκες, αλλά το θέλω λίγο πιο ξεκάθαρα. Είναι γνωστό ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Κατά τη γνώμη σου, πόσο βοηθάει στις συναδέλφους των λαών? Είναι σχετικό με το πώς θα το... από ποια πλευρά θα το δει κανείς. Για μένα είναι πολύ συγκεκριμένο και το έθιξα και στα πρώτα λεπτά της κουβέντας. Έβαλα δηλαδή τον Κώστα Μουντάκη δίπλα στο Ραβί Σανκάρ. Έβαλα και τον Ραβί Σανκάρ δίπλα στον Κώστα Μουντάκη. Θέλω να πω ότι είναι πολύ όμορφο να αγαπάς τον τόπο σου, είναι πολύ όμορφο να μαθαίνεις τη μουσική του, είναι πολύ όμορφο να τη χορεύεις. Αλλά είναι πολύ όμορφο μέσα από το να αξιώσεις ότι η μουσική σου είναι πολύ σημαντική, να αξιώσεις και τους πολιτισμούς των χωρών, σήμερα ας πούμε, πιθανόν έρχονται από το Αφγανιστάν, παιδάκια. Το Αφγανιστάν έχει τρομερό πολιτισμό. Τρομερό πολιτισμό. Δεν έχουμε θρησκευτικά τον ίδιο πολιτισμό. Έτσι. Εκεί διαφέρουμε ναι. μόνο. Μην είμαστε, έχουν άλλες συνήθειες οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά είναι καλό να τους σεβαστούμε για να μας σεβαστούν. Η μουσική λοιπόν, όπως και η τέχνη εν γέννη, μπορούν να αποτελέσουν αυτό το πεδίο που κανείς μπορεί να καταλάβει τη σημαντικότητα και της ίδιας του. Γιατί ξαναλέω, εμείς πάμε σε πολλές αντιφάσεις. Άλλοι απαξιώνουμε, λέμε, αχ, κριτικά σιγά μου, τώρα τι είναι. Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουν όσοι ζουν στο Ρέθυμνο ότι μιλάμε, ότι εδώ έχουν μεγαλουργήσει προσωπικότητες τεράστιας εμβέλειας. Έχουν γίνει πραγματικά, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, έχουν ηχογραφηθεί μουσικά κείμενα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Και να προσθέσω, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Να προσθέσω σε αυτό που λες μόλις τώρα, ότι τώρα με τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, πολλές από τις συνεντεύξεις του, οι οποίες ξαναδημοσιεύτηκαν, είδαμε και αναφερόταν ότι στο πόσο τον επηρέασε η κριτική μουσική και κυρίως το Πεντοζάλι, που ήταν ο βασικός κορμός της σκέψης του στο να, και το έχει εντάξει, όπως έλεγε, στη μουσική του. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στα σεμινάρια, υπάρχουν κάποιοι που δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν και όμως τελικά είδες μια μεταστροφή? Ναι, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο από μια καταγραφή που κάναμε, που είπαν εκεί πολλές και πολλοί συμμετέχοντες ότι εγώ τη μουσική τη φοβόμουν ως μουσική πράξη. Γιατί εμείς να πούμε εδώ ότι δεν βάζουμε τον κόσμο απλά να παίξει τα κρουστά, τα θεωρούμε σαν μέσο για να προσεγγίσουμε και άλλες τέχνες. Mm-hmm. Ακόμα και η καστική προσέγγιση του ρυθμού, θεατρικό, ασφαλώς το χορό και την κίνηση, και στο μοντέρνο και στο σύγχρονο. Αλλά και στο τέλος είναι αυτό που λέμε, η μοντέρνο και στο παραδοσιακό, συγγνώμη. Αλλά και να πούμε εδώ ότι η μουσική πράξη, που είναι η κορύφωση, ας πούμε, της υπόθεσης αυτής, δηλαδή η συμμετοχή σε ένα μουσικό σύνολο, είναι η πιο μεγάλη στιγμή για τους συμμετέχοντες, γιατί παίζουν με επαγγελματίες μουσικούς και μοιράζονται τη συγκίνησή τους μαζί τους και καταλαβαίνουν τελικά όλο αυτό που έκαναν τους έδωσε πίσω αυτή τη μεγάλη ανταμοιβή. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Πολλοί κόσμοι έλεγαν ότι εγώ θεωρούσα ότι δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ να παίξω. Και αφορά αυτό λίγο τις ανασφάλειες ή τις φοβίες που μπορεί να δημιουργήθηκαν κανείς μεγαλώντας. Να πούμε εδώ ότι με το να συνεισφέρουν οι φορείς, ενώ η περιφέρεια και ο Δήμος, μπορούμε να το προσφέρουμε ως αγαθό σε ομάδες. Χωρίς κόστος για τους ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ναι. Σε ομάδες έχοντες και μη έχοντες. Άρα αυτό δημιουργεί μια ισότητα. Επίσης δεν υπάρχει κανένα μπλοκ ηλικιακό, απλά να αφορά ανήλικες. Δεν κάνουμε οργανωμένο σεμινάριο σε παιδιά. Αλλά σε ενήλικες δεν υπάρχει, να πούμε ότι ωραία, από αυτή μέχρι αυτή την ηλικία. Κάτι που σημαίνει ότι
βλέπεις και βλέπω με μεγάλη χαρά και που αποτυπώνεται σε κάποιες φωτογραφίες και σε βίντεο, αν κάνεις ψάξει, ότι δίπλα σε έναν άνθρωπο νέο κάθεται ένας άνθρωπος πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, με διαφορά 30 χρόνων και παραπάνω. Θέλω να πω ότι αυτό δίνει πραγματικά το μήνυμα της συνοχής, να μπορέσουμε να δίνει ενάψματα για να μπορεί κανείς να οραματιστεί μια κοινωνία διαφορετική, ίση, με δυνατότητες ίσης πρόσβασης στη μάθηση, στη διαβίου εκπαίδευση, που ξέρουμε πολύ καλά, ας μην κρυβόμαστε, ότι δεν είναι εφικτό για όλους σήμερα να αποκτήσουν πρόσβαση στην μάθηση. Έτσι. Εκείνο... Άρα, και να πω κάτι τελευταίο γι' αυτό, ότι το Πανεπιστήμιο έχει προσφέρει και θα συνεχίσει, εκτιμώ, να προσφέρει, και είναι σημαντικό να το στηρίξουμε ως φορέα, να καταλάβουμε όλη την αξία του και όχι μόνο να περιμένουμε από αυτό τι θα μας δώσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και ξαναλέω, χάρηκα που προσωπικά ο κύριος Μαρινάκης στάθηκε δίπλα σε αυτή την συνθήκη. Και μια και λέμε Πανεπιστήμιο, είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι και το ΕΛΜΕΠΑ. Προσωπικά, εγώ είχα την τύχη να συνεργάζομαι και έχω, για να κλείσω και με αυτό, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπου τρέχουμε 3 ερευνητικά προγράμματα. Ένα εξ αυτών ήταν η πλατφόρμα που μας έδωσε τη δυνατότητα εντός της πανδημίας να μπορέσουμε να παρέχουμε τη γνώση και διαδικτυακά. Αλλά ναι, το άλλο ήταν ένα βίντεο παιχνίδι που αφορά τον αυτισμό, πολύ καινοτόμο, όπου το κομμάτι διαπαφής, αντί να είναι ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο, είναι ένα μουσικό όργανο, ένα κρουστό. Τι ωραία που μιλάμε ακούγεται για παιδιά, ναι, με ADHD, δηλαδή πάλι με αυτισμό, και το πώς αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν με παιδιά τυπικής μάθησης. Και αυτά μας ενδιαφέρει λίγο και το Asperger, δηλαδή τα παιδιά που είναι απομονωμένα. Γιατί τα παιδιά, όπως ξέρουμε όλα, ασχολούνται πάρα πολύ με τα παιχνίδια και τις ταμπλέτες. Ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε τώρα με το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Ναι, είναι σε... Δηλαδή... Έχει ήδη δοκιμαστεί και υπάρχει και γι' αυτό δημοσίευση επιστημονική. Ναι, έχει, εφαρμόζεται αυτό. Εφαρμόζεται, ναι, απλά τώρα το εξελίσσουμε συνεχώς. Γιατί... Θέλω να πω, έχει δοθεί για χρήση. Στη χρήση στην αγορά, όχι. Α. Έχει δοθεί μόνο σε πιλωτική βάση και είμαστε σε διαδικασία εξέλιξής του. Όμως έχει ήδη τεσταριστεί, σαν να λέμε, σε παιδιά και έχει θετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Και εκεί είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, πάλι σε συνέργεια με το ειδικής αγωγής. Πάλι δηλαδή εκεί ο κ. Κουρκούτας συνεισέφερε σε αυτό. Ήταν η πτυχιακή μιας φοιτήτριας, της κυρίας Μανιά, από το Εργαστήριο Διανεμένων Πληροφοριών, το ΙΜΗ που λέμε, Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Όπου επίσης με την κυρία Μανιά, τώρα από κάτι τελευταίο, φτιάχνουμε ένα πολύ καινοτόμο παιχνίδι για την εφορία αρχαιοτήτων στα Χανιά, που λέγεται Αρχαία Κοινωνία, με το οποίο θα μπορεί κανείς μέσω της μουσικής που θα γραφτεί, και έχω την τύχη και την τιμή να γράφω εγώ τη μουσική, αλλά εκ των πραγμάτων, λόγω του ότι η μουσική έχει ένα πολύ δομικό ρόλο, να είμαι και στο σχεδιασμό της υλοποίησης του development του παιχνιδιού, δηλαδή της ανάπτυξής του. Κάτι πολύ τιμητικό, γιατί και εκεί θα πάμε για καινοτομίες, δηλαδή για επιστημονικές δημοσιεύσεις, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, γίνεται στα Χανιά. Αυτό είναι κάτι σε αρχικό στάδιο, είναι... Ναι, έχουμε προχωρήσει ήδη αρκετά. Δηλαδή, έχει πάρει χρηματοδότηση από τα ΠΕΠ και έχει εγκριθεί. Ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσει. Νομίζω ότι θα παραδοθεί το έργο σε δύο χρόνια από τώρα. Αυτό θα χρησιμοποιείται κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή. Σε μνημεία και μέσα στο νέο αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, και θα μπορεί να έχει κανείς. Η μουσική είναι μια γλώσσα που είναι παγκόσμια. Αυτό είναι το κομμάτι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μάθεις τα ελληνικά ή να πάρεις μεταφραστή. Και αυτό είναι που θα κινεί και το παιχνίδι. Ουσιαστικά, δηλαδή, μπαίνοντας κάποιος σε ένα μουσείο, θα βάζει τα ακουστικά του, ναι, και θα μπορεί με τη μουσική. Με τη μουσική και επίσης με tablets ή με ειδικές συσκευές, γιατί θα λειτουργήσει μέσα και επαυξημένη πραγματικότητα. Αυτό που θα βλέπει, λέει, θα το συνοδεύει, δηλαδή, η κατάλληλη μουσική. Ακριβώς, και τις εποχές, αλλά και όσο θα πλησιάζει στο έβριμα, η μουσική θα αποτελεί έτσι ένα μέρος της λύσης του κλειδιού, γιατί μιλάμε για παιχνίδι. Δεν μιλάμε απλά για μια περιήγηση, θα παίζει ένα παιχνίδι με γρίφους, όπου η μουσική παίζει ένα δομικό ρόλο γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όλα αυτά τα οποία ακούμε, και θα πρέπει να πει κανείς ότι μπράβο σας, γιατί βλέπω ότι δημιουργικά όλο αυτό το πράγμα περπατάει και εξελίσσεται. Εξελίσσεται, ναι. Υπάρχει και μια ομάδα ανθρώπων που στηρίζει όλο αυτό. Και πάρα πολλές φορές λέω... Και να κλείσουμε. Ναι. Να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα που στηρίζει το πρόγραμμα από πλευράς εισηγητών, γιατί είναι 8 εισηγητές, δεν το κάνω μόνο εγώ, και 23 έκτακτοι καλεσμένοι που έρχονται μουσική. Οι οποίοι σας πλαισιώνουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Να ευχαριστώ τον Μανώλη Ψηραγάκη, τον καθηγητή και επιστημονικά υπεύθυνο, και τον Ηλία τον Κουρκούτα,
καθώς και τους, όπως ανέφερα πριν, και τον κύριο Σπανουδάκη, γιατί έχουν στηρίξει πάρα πολύ την προσπάθεια, μιλάω από το Πανεπιστήμιο. Οι συνεργάτες σας αυτοί είναι μόνιμα εδώ ή έρχονται ως επισκέπτες? Ναι, είναι κάποιοι, αρκετοί είναι πυρήνας που είναι στο Ρέθυμνο, άλλοι είναι στα Χανιά και άλλοι στο Ηράκλειο, γιατί είναι μαθητές που έχουν προκύψει από το σεμινάριο. Και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Εξελιχθεί. Ναι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στην εκπομπή Διάλογοι. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι εξαιρετική τιμή και εύχομαι να δώσαμε έτσι ενδιαφέρον κομμάτι για τους ακροατές σας να. Είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές μας θα έλαβαν χρήσιμες και χρηστικές πληροφορίες που μπορούν να τις αξιοποιήσουν και να τις διευρύνουν και οι ίδιοι με την δική τους συμμετοχή, ενδεχομένως, εάν και εφόσον το επιθυμούν. Και πάλι ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.